Γεια σας, Γιάννης εδώ. Σήμερα θα κάνουμε ένα καινούριο βίντεο. Ναι, το βίντεο θα είναι τα τρία πράγματα που μισώ πολύ. Ναι, και συγγνώμη που δεν είχα κάνει το vlog, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει πως θα κάνω vlog. Αλλά τελικά δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα. Και ναι, και θα πω τώρα, το βίντεο θα είναι κατά 3 λεπτά, 4, επειδή δεν έχω όρεξη, από αυτή τη ζέστη υδρώνω πολύ και γι' αυτό αυτές τις μέρες δεν κάνω πολύ βίντεο, επειδή υδρώνω, δεν έχω όρεξη. Έχει πολύ ζέστη ρε παιδιά, πολύ ζέστη, καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό θα πω τα τρία πράγματα που μισώ πολύ. Το πρώτο είναι όταν βγαίνω κάπου, ας πούμε, πάω εγώ στο γήπεδο για να παίξω μπάλα με φίλους, ή όταν βγαίνω με φίλους, ή όταν πάω μόνος μου μια βόλτα, θέλει να έρχεται και ο αδερφός μου. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα, εγώ τη λέω πως δεν γίνεται, είμαι πια μεγάλος, πως πρέπει να βγαίνω μόνος μου, αλλά αυτός βάλει, αρχίζει και κλαίει και λέει στη μαμά, η μαμά ανεβριάζει και λέει άντε πάρτον, πείμα είναι. Λέω, με νευριάζει αυτό το πράγμα πολύ και δεν μπορώ να μην τον πάρω. Και τον παίρνω εγώ. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μισώ πολύ. Το δεύτερο είναι όταν εγώ ας πούμε παίρνω ένα ποτήρι και κατά λάθος μου φύγει από το χέρι και σπάσει, οι γονείς μου με φωνάζουν. Ναι, μου φωνάζουν και δεν μου αρέσει, με νευριάζει πολύ αυτό το πράγμα. Ενώ όταν αυτοί το κάνουν, όταν σπάνε αυτή η ποτήρια κατά λάθος, λέει άντε μωρέ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Ενώ όταν εγώ το κάνω, φωνάζουν. Σαν λες και θα γίνει πόλεμος. Το τρίτο πράγμα που μισώ πολύ είναι όταν προσπαθώ να εξηγήσω σε κάποιον κάτι και δεν το βάζει στο μυαλό του και πρέπει να κάθομαι με τις ώρες να το εξηγήσω κάτι, να του εξηγήσω με λεπτομέρειες χρειάζεται μέχρι που να το βάλει στο μυαλό του. Αυτό μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Ας πούμε παράδειγμα εχθές ήρθε ο φίλος μου και το εξηγώ σε ένα παιχνίδι και αυτός πάλι δεν καταλάβαινε τι πρέπει να κάνει και τέτοια. Μία ώρα ακριβώς μας πήρε για να το εξηγήσω το παιχνίδι. Και ναι, αυτό μου έσπασε πολύ τα νεύρα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Συγγνώμη που είναι τόσο μικρό. Την άλλη φορά θα κάνω πιο μεγάλο βίντεο, θα είναι πιο πολύ. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like please, επειδή με βοηθάει για να συνεχίσω το YouTube. Μια εγγραφή, σας παρακαλώ. Και γράψτε το comment σας κάτω για να δω αν σας άρεσε το βίντεο. Σχολιάστε το. Αυτό.